απίστευτο και όμως ελληνικό. Κριτικός που διαμένει στη Γερμανία εδώ και αρκετά χρόνια, έλαβε όπως υποστηρίζει διοικητικό πρόστιμο από το ελληνικό κράτος επειδή δεν εμβολιάστηκε την περίοδο της πανδημίας και παρά το γεγονός ότι ο ίδιος έχει εμβολιαστεί με 3 εμβόλια κατά της COVID-19 στη Γερμανία. Πάει στη λογίστρια και ρωτάει να με, για μένα τι πρόστιμο είναι αυτό. Λέει επειδή λέει, δεν εμβολιάστηκε είναι 50 ευρώ. Λέω ρε μα τραγική είναι αυτή, αφού είμαι στη Γερμανία, πώς θα πάω στην Ελλάδα και δεν πήρσαν και αεροπλάνο να πεις ότι θα πάρω το αεροπλάνο να πάω στην Ελλάδα. Εγώ εντάξει εκείνη την εποχή είχα κάνει 3 εμβόλια στη Γερμανία. Είχα τελειώσει τα εμβόλια μου, τα τρία. Εδώ και 1,5 χρόνο ταλαιπωρείται στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, ενώ η ληξιπρόθεσμη οφειλή αυξάνεται όσο κυλά ο χρόνος και δεν βρίσκεται λύση στο όλο πρόβλημα. Λέω κάτσε να πάρω τηλέφωνο να δούμε αν πάρω το φύλλο. Παίρνω τηλέφωνο, λέει ώρα λέει αναμονή 28 λεπτά. Λέω από Γερμανία περιμένω ώρα αναμονή 28 λεπτά να πληρώσω 150 ευρώ για να γλιτώσω 50. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι. Ο 79χρονος έλαβε το σχετικό μήνυμα για την ανεξόφλητη οφειλή τον Φεβρουάριο του 2022 και από τότε μέχρι σήμερα προσπαθεί να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας. Του γράφει η γυναίκα μου στα γερμανικά, είναι η Γερμανίδα. Ότι είναι στη Γερμανία και ότι έχει εμβολιαστική και σας παρακαλούμε να του διαγράψει το πρόστιμο. Δεν περνάνε κάθε 2 μήνες να πάλι το ίδιο. Και πια και εγώ τα γράφω στα λατινοελληνικά, δηλαδή σας παρακαλώ, σας έχω στείλει μήνυμα ότι εγώ μένω στη Γερμανία και ότι έχω κάνει 3 εμβόλια και σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, διαγράψτε μου το πρόστιμο και μη με ξαναναχλήσετε. Και τελικά? Και τελικά περνάει το 22, λέω εντάξει, τελειώσαμε. Ναι. Το 23 το Φλεβάρι, να πάλι μήνυμα. Ο ίδιος, αν και απέστειλε γραπτό μήνυμα στην αρμόδια αρχή, υποστηρίζοντας ότι έχει εμβολιαστεί στη Γερμανία όχι μία φορά αλλά 3, δυστυχώς δεν έγινε το παραμικρό, ενώ κατά τη διάρκεια διακοπών του στο νησί μετέβη στην εφορία Ηρακλείου, όπου και εκεί δεν μπόρεσε να βγάλει άκρη. Πήγε στην εφορία εδώ. Τελικά ο άνθρωπος μου λέει: πρέπει να πας εκεί, να πας εκεί, να πας εκεί. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Λέω: κοιτάξτε, σας παρακαλώ, πού στέλνουν τα μηνύματα. Ναι. Κοιτάζει αυτός μου λέει, αυτό λέει με προβληματίζει. Του λέω, τι σε προβληματίζει, αυτό με ευχαριστεί εμένα, αν σε προβληματίζει εσένα, με ευχαριστεί εμένα. Γιατί ήταν γερμανικιά σύσταση. Ναι. Δηλαδή, στείλανε τα μηνύματα στη Γερμανία για να κατεβώ από την Ελλάδα να εμβολιαστώ ή να πληρώσω το πρόστιμο. Δηλαδή, ανόητα πράγματα. Τελικά μου λέει, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, λέει, πρέπει να πάτε στο Ράθυμο. Απογοητευμένος από τον τρόπο αντιμετώπισης του από την Ελλάδα, στέλνει το δικό του μήνυμα. Τώρα έχει πάει πάνω από 200. Εγώ είχα συνηθίσει στη γραφειοκρατία στην Ελλάδα. Δεν μου φάνηκε τίποτα το παράλογο. Αν συγκρίνω όμως έξω με μέσα, δηλαδή έξω Γερμανία με εδώ, 150 χρόνια.